12 μήνες. Κάποτε ζούσε σε ένα χωριό μία γυναίκα φτωχή, πολύ φτωχή. Και η Έρμη μεγάλωνε μόνη της τα 5 παιδιά της. Για να τα θρέψει και να τα αναθρέψει σωστά, δούλευε σε μια αναρχόντισσα στο διπλανό χωριό. Ολημερής καθάριζε το σπίτι της κυράς και ζύμωνε πίτες και ψωμιά. Και σαν νύχτωνε, εκείνη ίσα ίσα που της έδινε έτσι κανένα ξεροκόμματο από το παλιό ψωμί που της είχε μείνει από χθες. Η φτωχή η μάνα όμως έφευγε από εκεί κατάκοπη με το ξεροκόμματο στην ποδιά της και άνυφτα τα χέρια να πάει στα παιδιά της. Και όταν έφτανε στο σπίτι, ξέπλαινε τα ζυμάρια από τα χέρια της με καθαρό νερό πάνω σε κατσαρόλα, το έβραζε και το έκανε χυλό για τα παιδιά της, για να φάνε μαζί με το ξερό το ψωμί. Και τούτο έχω να σας πω, που κι αυτό το βλέπα με τα ίδια μου τα μάτια. Της αρχόντισσας τα παιδιά πολύ αδύνατα ήτανε, πάρα πολύ. Και σε έτρωγαν αυτά όλα τα φρέσκα, τα ψωμιά και τις αφράτες τις πίτες. Μα της φτωχιάς της γυναίκας που τα έθρεφε με το χυλό και το ξερό ψωμί ήτανε δυνατά παιδιά, ροδομάγουλα παιδάκια. Πέρα από την αφεντιά μου και η αρχόντισσα το έβλεπε αυτό και έσκαγε από τη ζήλια της. Μια μέρα λοιπόν δε βάσταξε και ρώτησε τη φτωχιά τη γυναίκα. «Εσένα πες μου, τι τρώνε και χορταίνουν τα παιδιά σου και είναι τόσο δυνατά και ροδομάγουλα, ε, τι τρώνε?» Και η έρημε η γυναίκα αποκρίθηκε. «Τι να σου πω, κυρά μου, το ξεροκόμματο που με κερνάς τους δίνω και χυλό που φτιάχνω από τα ζυμάρια που ξεμένουν στα χέρια μου σαν φεύγω από το αρχοντικό σου». Το άκουσε αυτό η αρχόντισσα και την επόμενη μέρα έβαλε με το ζόρι την έρημη τη γυναίκα να πληθεί πριν να φύγει. Και για τις πλούσιες το γυνάτι, τα παιδιά της φτωχιάς ξάπλωσαν νηστικά εκείνο το βράδυ. Μα εκείνη δεν έκατσε στο σπίτι, πήγε αμέσως να ζητήσει βοήθεια. Δρόμο πήρε, δρόμο άφησε, ώσπου στο δάσος σκέφτηκε να πατήσει στην τύχη της. Περπατούσε, περπατούσε, ώσπου αντίκρισε μία σπηλιά. Μία και είχε αποκάμει από το πολύ περπάτημα και ήταν κουρασμένη, είπε να πει μέσα στη σπηλιά, να ξαποστάσει. Εκεί όμως αντάμωσε 12 παλικάρια που κάθονταν και πίναν. «Ει, καλώς την κυρά, κάθισε», της είπαν. Και η φτωχιά κάθισε. Σαν τη ρώτησαν τι τη φέρνει σε εκείνα τα μέρη, τα βάσανά της τους είπε, πως άδειο ήταν κάθε βράδυ το τραπέζι της. Ένα από τα παλικάρια σηκώθηκε και τη ρώτησε, «Κυρά μου, δύσκολα περνάς καθόμαστε μας τα λες. Για πες μας και κάτι άλλο. Πώς τα πέρασες τούτη την εποχή με τους μήνες, ε? Με το Μάρτι, τον Απρίλη και το Μάη? Αχ, παιδιά μου, την πείνα μας αν βγάλεις, καλά περνάμε. Όλη η φύση την άνοιξη μοσχοβολάει, στολίζεται η πλάση με πολύχρωμα λουλούδια». Το παλικάρι χαμογέλασε. Έκατσε ευχαριστημένο. Πήρε το λόγο τώρα ένα άλλο παλικάρι, ψηλό, ξανθό, με δέρμα σταρένιο. «Καλά τα λες, κυρά μου. Για τους άλλους όμως τους μήνες, τι έχεις να μας πεις? Άραγε ο Ιούνις, ο Ιούλης και ο Αύγουστος ήταν και αυτοί καλοί?» «Α, και για αυτούς τους μήνες μπορεί κακό λόγο κανείς να βρει?» «Τότε οριμάζει κάθε φρούτο και λαχανικό». Ύστερα πετάχτηκε ένα αμούστακο παλικαράκι με φύλλα αμπελιού στα μαλλιά. «Για το Σεπτέμβρη, ε? Τον Οκτώβρη, τον Νοέμβρη, τι έχεις να μας πεις, κυρά, ε? Αχ, τα καλύτερα θα πω, παιδιά μου. Για τα γλυκά στα φύλλα που οριμάζουν, για το χρόνο που μας δίνουν να μαζέψουμε ξύλα και να ετοιμαστούμε για τη βαρύ χειμωνιά». Χάρηκε και τούτο το παλικάρι, όπως και τ' άλλα, και έκατσε ευχαριστημένο. Σηκώθηκε τότε ένα χώρι με λαχρινό, ντυμένο με ρούχα βαριά και τη ρώτησε, «Καλά τα λες ως τώρα, κυρά μου, πως βλέπεις όμως τα πράγματα σαν έρθουνε οι άλλοι 3 μήνες, ο Δεκέμβρης, ο Γενάρης και ο Φλεβάρης, ε?» «Αχ, ας είναι καλά, ας είναι καλά, εμείς
Μαζευόμαστε τότε γύρω από τη φωτιά, ενώ οι βροχές και τα χιόνια φροντίζουν να μεγαλώσουν ό,τι έχουμε σπείρει. Όλοι οι μήνες είναι καλοί, παιδιά μου, και ο καθένας τους κάνει άξια δουλειά. Τότε το παλικάρι με τα ρούχα τα βαριά έδωσε στη φτωχή τη γυναίκα ένα σταμνί σφραγισμένο και της είπε: «Πάρτο, κυρά μου, ορίστε, πάρτο και ζήσε με τα παιδιά σου ευτυχισμένη». Σαν έφτασε στο σπίτι της η γυναίκα, άνοιξε το σταμνί και τι να δει, ήταν γεμάτο φλουριά. Την αυγή πήγε στην πόλη και αγόρασε του κόσμου τα καλά για να ταΐσει και να ντύσει τα παιδιά της. Μόλις έμαθε η αρχόντισσα της φτωχιάς την προκοπή, πήγε και τη ρώτησε. Και η καλόψυχη γυναίκα της είπε για το σταμνί, για το κάθε παλικάρι. Ζήλεψε τότε η αρχόντισσα και θέλησε να έχει και αυτή την ίδια τύχη. Σαν ήρθε λοιπόν το φεγγάρι, πήρε το δρόμο για το δάσος. Έφτασε στη σπηλιά, προχώρησε και συνάντησε τους 12 μήνες. «Καλώς τι είναι, κυρά, κάθισε κοντά μας». «Να κάτσω, δεν έχω διάθεση να κάτσω, για βοήθεια ήρθα». «Πεινάς, θες να φας κάτι από τα φρέσκα μας τα ψωμιά». «Όχι, όχι, να είστε καλά, βιάζομαι». «Όπως αγαπάς, θες να μας πεις πώς περνάς τούτη την εποχή». «Τι να σου πω, τι να σου πω, κάθε πέρσι και καλύτερα». «Με τους μήνες δηλαδή, πώς περνάτε στα μέρη σου». «Αχ, παιδί μου, τι να σου πω τώρα, τι να σου πω για δάφτους. Ο καθένας μας κερνά τις δικές του πίκρες. Το καλοκαίρι δεν προλαβαίνουμε να χαρούμε τη ζέστη. Πλακώνει ο Σεπτέμβρης και άλλοι δύο μετά για να την απαρνηθούμε. Μπαίνουν άγριο ο Δεκέμβρης, ο Γενάρης, ο Φλεβάρης και ξεπαγιάζουμε όλοι μας από το κρύο. Μαρτύριο αληθινό. Απαπαπαπα. Να μην μιλήσω τώρα για το Μάρτι, Απρίλη και Μάη. Ποιος καλό έχει να πει για δάφτους. Καμώνονται τους κρύους ενώ τη ζέστη προμηνύουν την αρχή. Άσε να μην πω τώρα για Ιούνι και του Ιούλη τα χαΐρια. Έτσι, παιδιά μου, όλη η χρονιά κούτσα στραβά πάει». Τα παλικάρια την κοιτούσαν σιωπηλά. Ένα μόνο σηκώθηκε, το παλικάρι με τα ρούχα τα βαριά, και έφερε ένα σταμνί σφραγισμένο. «Πάρε αυτό, κυρά, μα να τα ανοίξεις μόνη σε δωμάτιο ασφαλιστό, εντάξει». Αυτό της είπε. Έφυγε λοιπόν η γυναίκα και έφτασε με χαρά στο σπίτι της. Κλείστηκε σε ένα δωμάτιο μόνη και άνοιξε το σταμνί. Το άδειασε και τι να δει, ήταν γεμάτο κάρβουνα και πέτρες. Πολλοί λένε πως εκείνη την ώρα έσκασε από το κακό της. Η φτωχιά η γυναίκα όμως, με την αγνή την καρδιά και τη γλώσσα σαν μέλι γλυκιά, έγινε μεγάλη αρχόντισσα και πρόκοψαν και τα 5 της παιδιά. Και να σας πω, συνάντησα κι εγώ μετά από πολλά χρόνια αυτή την κυρά και είχε πάντα ένα καλό λόγο να πει και για τη δικιά μου αφεντιά.